Καλό λοιπόν στο βήμα, τον Κυριάκο Βαλόπουλο. Θα πρέπει να σε ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Ξέρετε, με μεγάλη σκέψη έκανα την εκδήλωση και την έκανα γιατί δυσκολεύσαν πολύ τα πράγματα. Για τους Έλλη μικρή. Θα κάνουμε μια εκδήλωση σε μεγαλύτερη αίθουσα. Οι Έλληνες χωράν παντού πάντως. Διάθεση με εκδήλωση. Όλοι καλοί χωρούν. Και όλοι καλοί χωρούν σίγουρα. Όταν μπήκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής, ήταν, θα δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησα στη Βουλή και ήταν η 10η μέρα του Κοινοβουλίου. Στην πρώτη μου ομιλία αναφέρθηκα στα πετρέλαια. Ένας υπουργός ενεργείας τότε της Νέας Δημοκρατίας με έπιασε από το μαντίκι και μου λέει μετά την ομιλία μου «Είσαι νεαρός, είσαι φυής, θα γίνεις δαρφικός μετά που λες γιατί δεν υπάρχουν πετρέλαια». Αλλά καμιά φορά λέμε ότι η ιστορία, ξέρετε, σε κάνει και συναντάς έναν άνθρωπο δύο φορές. Φέτος που είχαμε το φορέα διαχειρίσεως, ο ίδιος άνθρωπος ήταν εισηγητής στο νομοσχέδιο για το φορέα διαχειρίσεως για την εξόρυξη πετρελαίου στην Ελλάδα. Τον πιάνω έξω, το χτυπάω από πίσω, του λέω να σου πω, είσαι σοβαρός άνθρωπος, μεγάλος στην ηλικία, θα γίνεις δαρφικός. Δεν είπα αυτό. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Ακούστε, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να ξέρεις ότι υπάρχουν πετρελαίου στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να είσαι καθόλου ειδικός, ούτε ο Ζελεϊδής, να είσαι ούτε ο Κονοφάκος, ούτε ο Φόσφορος, ούτε κανείς καθηγητής. Χρειάζεται να διαβάσεις αρχαία ελληνική γραμματεία και θα δεις εκεί μέσα αναφορές στον Ηρόδοτο, θα δεις αναφορές και στον Όμηρο, αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία για ύπαρξη στη Ζάκυνθο, κυρίως πετρελαίου. Ξεκινάω έτσι γιατί η σημερινή μου ομιλία δεν θα είναι το αν θα υπάρχουν πετρέλαια ή δεν υπάρχουν. Η δική μου ομιλία αναφέρεται στη γεωστρατηγική για τα πετρέλαια υπάρχουν σοβαρότερα από μένα, κυριότερα από μένα. Σοβαρότερα δεν ξέρω αν είναι. Για να το λογίσουμε. Αλλά θα πω το εξής. Θέλω να καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Εδώ και 40 χρόνια έχει καλλιεργηθεί εντύπωση στον Έλληνα ότι η Ελλάδα είναι μια αδύναμη χώρα. Μια χώρα την οποία συγκριτικά με την Τουρκία δεν τη χρειάζεται ο εξωτερικός παράγοντας. Βέβαια, είναι ο κ. Γεωργίου εδώ, φαντάζομαι θα συμφωνήσει στις μικρές γνώσεις που διαθέτει σε επίπεδο διπλωματίας, εξωτερικής πολιτικής, ότι αυτό που λέω σταθεί. Αυτά είναι η εντύπωση που είχαμε και καλλιεργούνταν στους Έλληνες αυτή η εντύπωση. Ότι είμαστε αδύναμη χώρα. Ότι είμαστε ανίσχυρη χώρα. Ότι γεωστρατηγικά δεν μας έχει ανάγκη ο διεθνής παράγοντας και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη η Τουρκία. Εγώ να το δεχθώ ότι ίσχυε μέχρι λίγο καιρό. Στην παρούσα φάση με τις κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται, αυτό δεν ισχύει. Ο τουρκικός παράγοντας, μπλεγμένος στον νεοοθωμανισμό του, έχει συγκρουστεί με τη Ρωσία πριν λίγες μέρες λόγω του φυσικού αερίου και της τιμής του, με τη Συρία γιατί επιχείρησε ο Ερντογκάν να το παίξει παλαισλαμιστής και οθωμανιστής, με τις αραβικές χώρες η μουσουλμανική αδερφότητα στην Αίγυπτο ούτε καν δέχτηκε να μιλήσει παραπάνω από 5 λεπτά μαζί του, με τη Λιβύη, με την Τινησία, με το Ισραήλ και με την Ελλάδα. Εμείς είμαστε καπροσωπείς πάθος βέβαια της ιστορίας γιατί είμαστε οι μόνοι που ανεχόμαστε τις προκλήσεις γιατί η τακτική μας είναι τακτική κατευνασμού. Άρα λοιπόν έχουν αλλάξει τα δεδομένα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Αν δείτε τοποστρατηγικά την Ελλάδα που βρίσκεται, θα αντιληφθείτε ότι η Ελλάδα ενώνει το Βερολίνο με τη Βαγδάδη. Και αυτό αναφέρομαι βέβαια και Γεωργίου στην Πατς Ντόιτσλαντ. Γιατί η λογική των Γερμανών ήταν Βερολίνο, Βαγδάδη. Βρισκόμαστε ακριβώς στη θέση κλειδί, κομβική θέση. Άρα και γεωστρατηγικά η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολύ απλά το θέμα των πετρελαίων δεν είναι ένα απλό θέμα. Είναι ένα πολυσύνθετο θέμα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί έχουν πέσει όλα τα καθεστώτα στη Βόρεια Αφρική? Οι New York Times μου έδωσαν εμένα την απάντηση. Όλες οι χώρες που άλλαξαν τα καθεστώτα τους είχαν εθνικοποιήσει το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε σας είπα τώρα. Και ο Γκαντάφη. Και ο Χουσέιν κάτω από παρελθόν αξιότιμο κ. Γεωργίου. Και θα απευθύνω στον κ. Γεωργίου γιατί είναι ο πιο αρμόδιος ως διπλωμάτης. Οι δήμονες είναι ελάχιστοι. Έτσι. Είναι ο πιο αρμόδιος και από μένα και από όλους. Οι δήμονες είναι λίγοι και θα σου πείτε διαφορετικά. Αν ο κ. Γεωργίου σήμερα είναι στο πλοίο εξωτερικό, θα πάτε διαφορετικά. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Και το λέω αυτό γιατί. Όλες οι χώρες τις οποίες άλλαξαν τα καθεστώτα και ήταν πιο αμερικανικές αυτές οι επιλογές, είχαν εθνικοποιήσει το πετρέλαιο. Λένε άνοιξη και επαναστάσεις. Αυτά είναι παραδείγματα καλλιτέχνης.
Στην Ιγυρία 15 χρόνια σκοτώνονται οι άνθρωποι και θέλουν δημοκρατία. Γιατί έχουν διατροπή καθεστώ. Αλλά εκεί το πετρέλαιο δεν είναι εθνικοποιημένο και δεν έχει σέλ. Και θα πούμε ονόματα. Επειδή θέλω να ακούσετε περισσότερο του καλού αξιοτήμου καθηγητά, να σα πω ότι έγραψε ο Independent την μια εβδομάδα. Σχέδια για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων του Ιράκ συζητούσε η Βρετανία και οι μυστικέ υπηρεσίε με μερικέ από τι μεγαλύτερε πετρελαϊκέ εταιρείε ένα χρόνο πριν εις βάρος Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράκ. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Για να ξέρουμε, μπράβο, εκεί που βρήκαν τα χημικά. Για να σας βάλω στο παιχνίδι, θα σας πω το εξής. Η τήξη των πάγων στην Αρκτική έφερε πιο κοντά δύο χώρες που ήταν και είναι θεωρητικά εχθρικές. Τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Κάνουν μαζί business εκεί. Το ίδιο και στο Μεξικό που μπήκαν οι Ρώσοι. Δηλαδή στην Αρκτική είναι ρωσικά τα κοιτάσματα, αλλά μπαίνουν και οι Αμερικανοί. Στο Μεξικό είναι αμερικανικά τα κοιτάσματα, μπαίνουν οι Ρώσοι. Τα έχουν βρει θεωρητικά και ουσιαστικά, γιατί business is business. Στη δουλειά είμαστε φίλοι. Απλά πραγματάκια. Και αυτό λέω γιατί. Γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα από αυτή την κοσμογονική εξέλιξη η Τουρκία δεν είναι απαραίτητη. Για ποιο λόγο. Η Τουρκία εκβίασε με τον IGI, τον αγωγό, τον γνωστό αγωγό και με τον Ναμπούκο. Πλέον αφού κοντράρισε με τη Ρωσία, έχει πρόβλημα με τη Ρωσία. Η Ελλάδα δεν έκανε τον αγωγό Μπουργκά στην Αλεξανδρούπολη και θα σα πω κάτι όχι κομματικά, προσωπικά. Όταν πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο, μπαίνοντα μέσα μου είπε: ο Καραμάλης θα φύγει. Το συζητήσαμε. Και η επιλογή ήταν η αγωγή, ξέρετε. Ο αγωγό Μπουργκά στην Αλεξανδρούπολη. Και από τότε που έγινε η ιστορία, το φωνάζω. Ο αγωγό έπρεπε να έχει γίνει. Έπρεπε. Και δεν έγινε. Όχι γιατί φταίνει η Βούλγαρη και ο φουσκωτός ο Μπορισόφ, αλλά γιατί και εμείς, όχι εμείς. Ο Γιώργος ο Μανδρέου πριν γίνει εκπαίδευση συμφώνησε να μην γίνει αγωγή. Κλείνω λοιπόν το εξής με το εξής. Έχω μπροστά μου μια επιστολή. Είναι αυτή εδώ. Ξέρεις στην εκπομπή δυσκολεύομαι να τα πω αυτά, αλλά να τα πω εδώ. Αυτή η επιστολή είναι του 2007-2009. Την ξέρει κι ο. Κύριε Χατζόπουλο. Είναι επιστολή μια εταιρεία τη μεγαλύτερη νορβηγική εταιρεία εξορίξεως ορεικτών. Πετρελαίου. Απευθύνεται στον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό επί Νέα Δημοκρατία. Μην πειδιάζετε, παιδί, τα ονόματα, παιδί. Να στα πω και τα ονόματα, μην πειδιάζετε. Λοιπόν, η επιστολή είναι ξεκάθαρη. Λέει, αφήστε μα να έρθουμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε έρευνα εμεί που έχει πετρελαίου και από εκεί πέρα εμεί θα βρούμε του αγοραστέ και θα πάρετε κάστα λεφτά σε 5 χρόνια. Το ποσό είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ. 2007-2009. Η επιστολή είναι εδώ. Είναι επίσημη επιστολή της εταιρείας νορβηγικής. Έτσι με υπογραφές, στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος πήρε την επιστολή, την έβαλε στο σιτάρι του, αλλά πρώτα την ενημέρωσε την πρεσβεία την Αμερικανική περίεργος. Σταματώ εδώ. Σταματώ εδώ. Θα τα πούμε, μην βιάζεις, σας είπα. Όλα θα τα πούμε. Όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, έχω εδώ ένας πολύ καλός φίλος και δεν ξέρω αν θέλω να πω και το όνομά του. Ταξίαρχος, μου τα προσκόμισε γιατί είναι εκπληκτικό και συμπληρωματικό. Είναι φίλος εκπληκτικής κυβερνήσεως, έχω αυτά εδώ. Είναι το 69, το 70, το 81-82. Είναι επίσημα φίλος κυβερνήσεως. Εδώ λένε για ορυκτά, λένε για πετρέλαια. Δόθηκαν άδειες από τη Χούντα για να γίνει εξόριξη πετρελαίου. Από τη Χούντα, έτσι. Ως προερχόμενος από το κέντρο έχω μια απέχθεια για διακτορικά καθεστώτα, αλλά τουλάχιστον αυτοί κύριε Πλέβη πέθαναν φτωχοί. Γιατί η ιστορική αλήθεια είναι η ιστορική αλήθεια. Σας είπα ότι εδώ προσωπικά θέλω να είμαι επακριβής στις αναφορές μου. Δεύτερο, ακούστε το χειρότερο ποιο είναι. Ότι όλες αυτές οι άδειες βγήκαν και ήταν υποχρεωμένες οι εταιρείες να πολλούν το πετρέλαιο σε δραχμή. Και να το αγοράζουν διεθνώς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σκληρό νόμισμα, η δραχμή από το 70 και μετά θα γινόταν εάν και εφόσον δεν σταματούσε η ιστορία αυτή περιέργως γιατί έγινε ένα πολυτεχνείο. Λέω εγώ ότι με πολυτεχνία, ακούστε λίγο, δεν είμαι σοβαρή. Ο αγώνας στην δημοκρατία δεν ξεπληρώνει, την αλήθεια. Αλλά από τη στιγμή που βγήκε ο Ιωαννίδης στην Ελλάδα, σταμάτησε η ιστορία πετρέλαια στην Ελλάδα. Και ήρθε και ο Καραμαλής αργότερα και τα έφτασε. Για να είμαστε τουλάχιστον συνεπείς με την ιστορία. Εδώ μέσα μιλάει και για ποσότητες πετρελαίου.
είναι φύλλα τη Μέση Κυπερδίσου. Και το πιστεύει, είναι το φύλλο 161, το 75, το 67, το 70, το 73, το 100. Είναι φύλλα τη κυβέρνηση. Όμω δεν μπορώ να το αποσκοπήσω εγώ όποτε θέλει. Τα κατάσταση στην πουλή σήμερα. Κλείνω λοιπόν μια αποκάλυψη άλλη. Σήμερα η κυβέρνηση, χθε μάλλον, αποκάλυψε ότι κάνουμε, λέει, έρευνε σε τρία σημεία. Το γεωργείο το ξέρει με σίγουρο. Βγήκε ο Μανιάτης, η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε έρευνα, θα κάνουμε εξόριξη. Ψάχνοντας το θέμα εγώ, είδα κάτι πολύ περίεργο. Τα σημεία που μας είπε η κυβέρνηση ότι δίνουν άδειες για να κάνουμε εξόριξη, και θα μας πούν πόσες ποσότητες, δεν φαντάζομαι καθηγητές, είναι τα ίδια σημεία που έδωσε ο Σιμπίτης το 95 με το νόμο 2289, ο Κώστας Σιμπίτης. Είναι τα ίδια σημεία, δηλαδή επαναπροκυρήσουν ήδη προκηρυχθέντα σημεία εξορίξεων. Υπάρχει μια λεπτομέρεια, ξέρετε. Δίνει άδεια ο Σιμίτης το 95 και κλείνει το φορέα μετά για να μην κάνουμε έρευνες. Με νόμο. Το 96. Ναι, εντάξει, λέμε ακριβώς μετά. Με το 96 κλείνει ο φορέας. Και περιμένουμε τώρα εμείς να ξαναγίνει ο φορέας και χωρίς φορέα τώρα η κυβέρνηση δίνει άδεια τρία σημεία. Τι σημαίνει αυτό, κύριε? Σημαίνει ότι το 95 δεν έπαιρνα ξέντα για τα πετρέλαια τίποτα. Σημαίνει ότι τότε που παίρναμε λεφτά για τα δικά για να αυτοκίνη η Ελλάδα, φτάσουμε εδώ, για να τα ξεπουλήσουμε όπως είπε και ο άνθρωπος, τα 125 εκατομμύρια ευρώ που μας λένε πάρε τα όλα, έπαιρνα να οδηγηθούν μαθηματικά στο σημείο 0. Για να έρθεις εσύ αύριο το πρωί και εγώ και θα δώσω σενάριο τώρα και κλείνω και θα μιλήσουν οι δίκες. Αύριο το πρωί ο Γιώργος Παπανδρέου, αφού σας έχει ισοπεδώσει ψυχολογικά, ψυχικά, άρα και εδώ στο σχέδιο. Έχουμε για ανάβαρκα εδώ. Λοιπόν, θα πω το εξής, για να το ξεκαθαρίσω. Όλοι είστε αγανακτισμένοι. Όλοι είμαστε αγανακτισμένοι, την κυβέρνηση και τα οικονομικά της. Θέλετε και σας λέει, κύριοι, σας δίνω αύξηση από 400 ευρώ όλους. Βρήκαμε πετρέλαια, θα δίνουμε σε εταιρείες, θα βγάλουμε λεφτά για 400 ευρώ το μήνα. Τι θα κάνει ο Έλληνας που έχει κοντή μνήμη? 80%. Μπράβο, ποιος το πει? Ζήτω. 80%. Ζήτω, γιατί αυτοί είμαστε. Είμαστε αυτοί διαχρονικά που εξωστρακίσαμε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία όλους αυτούς που διέπρεψαν. Τη μία μέρα ζήτω, την άλλη θάνατος. Για να ξέρετε ότι είμαστε από με τον αρχαιό ρελίο φαίνεται τα αναγκαστικά μας. Κλείνω λοιπόν εδώ. Καλό τον Άδωνο για να προλογίσει τους καθηγητές και θα σας πω κάτι. Κάτι τελευταίο, μισό λεπτό. Ρε με τον Υπουργό Καϊμό που έχετε, ποιος ήταν Υπουργός Ενέργειας το 2008-2009. Καλή όπως το λέω. Εντάξει, εγώ εγχείρηση διοχετεύσεω στον εγκέφαλο γνώση, όλα θα κάνω. Συν Αθηνά και χειρά εκείνη. Ψάξτε λίγο κι εσείς. Κάτσι. Γιατί τις αγωγές που δέχτηκα από τα ξέρει και ο Άδωνης, μία μόνο καθηγητή που είπα κάποια πράγματα γι' αυτό, 500.000 έχουμε. 500.000 ευρώ έχουμε. Αν του κάνω του υπουργού τη χάρη, θα μου κάνει και 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν έχω τόσο λεφτά, πιστέψτε με. Μπορεί να είσαι πεζό, να δώσω κανένα. Κάνα ευρώ, δεν θα βλέπω κανένα πράγμα. Κλείνοντας, θα σας πω το εξής. Και είναι μια υπόσχεση από όλους μας. Εάν συνεχίσουν να ξεκουλούν την Ελλάδα, και δεν αναφέρομαι στο κόμμα μου τώρα, έτσι, το γουδί είναι κοντά. Και αυτό